δεν είχαμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας. Στην πρώτη μας περίοδο που κράτησε μόλις 7 μήνες, οι δυνατότητές μας να κυβερνήσουμε ήταν περιορισμένες. Μπορέσαμε βέβαια, ακόμα και έτσι, να δώσουμε δείγμα γραφής για τις μεγάλες αλλαγές που θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Και δώσαμε δείγμα γραφής μιας διαφορετικής διακυβέρνησης με τη θηλιά στο λαιμό. Παρόλα αυτά, θεσπίσαμε τις 100 δόσεις που έδωσαν οξυγόνο ζωής σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Σπάσαμε το λουκέτο που είχε βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση στη δημόσια τηλεόραση και αποκαταστήσαμε το μαύρο στις οθόνες. Αρχίσαμε να βάζουμε χέρι στους ολιγάρχες της διαπλοκής και σε όλους όσους γεμίζουν τις λίστες της φοροδιαφυγής και άρχισαν να κάθονται στον πάγκο της δικαιοσύνης και να πληρώνουν αυτοί που μέχρι τώρα φοροδιέφευγαν και δεν είχαν κληθεί να πληρώσουν το μερτικό τους στην κρίση. Καταργήσαμε το χαράτσι στα νοσοκομεία και εξασφαλίσαμε την περίθαλψη όλων, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων. Ανοίξαμε το μέτωπο για τις συλλογικές συμβάσεις και καταργήσαμε τον άθλιο αυτό νόμο της πολιτικής επιστράτευσης. Υψώσαμε τείχος στις μαζικές απολύσεις και στις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας. Προχωρήσαμε μια σειρά από νομοθετήματα, όλα με φιλολαϊκό πρόσημο, όλα με προοδευτικό πρόσημο, μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουν ανοίξει έναν δρόμο που οφείλουμε και πρέπει να συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί αυτές οι αλλαγές είναι αλλαγές που τις έχει ανάγκη η κοινωνία. Αυτές τις αλλαγές τις χρειάζονται πάνω απ' όλα οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, όσοι ανήκουν στο μεσαίο χώρο και πρωτίστως οι νέες και οι νέοι για να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Αλλά όπως όλοι ξέρετε, αυτό το εξάμηνο βρεθήκαμε... Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη και μπορούμε να επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Ήταν ο κύριος Βλάχος που μιλούσε και τον διακόψαμε. Έλεγα λοιπόν ότι διότι να θα συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είναι η Νέα Δημοκρατία, πολύ καθαρά εμείς το λέμε πριν τις εκλογές και πρέπει και πριν ξεκαθαρίσει και το τοπίο του νικητή, που αυτή την ώρα όλοι δεχόμαστε ότι είναι αγώνας ντέρμπι, ότι θα. Έχοντας την διερευνητική εντολή, θα καλέσουμε όλους όσους θέλουν να στηρίξουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν παρακαλάμε και κανέναν. Εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, ας καλέσει αυτός. Εμείς λέμε ότι και σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, εφόσον κληθούμε, θα ανταποκριθούμε. Να βγαίνετε όμως και να λες ότι αυτοδυναμία δεν είναι ορατή. Με τον κύριο Καμένο αρχίζει να μην γίνεται ορατό, δεν μπαίνει στη Βουλή. Εκλογές δεν θα κάνω ξανά. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Μα μισθό. Όχι, θα πρέπει φαίνεται, να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εξέλιξη. Ήσασταν σαφείς. Φαίνεται. Αλλά δεν μπορεί να λες. Σας ευχαριστώ. Άρα ουσιαστικά τι μπορεί να σκεφτεί, κύριε Δαράκη.